Λονδίνο 1918 και μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, ο Dr. Jonathan Reid, ένας ταλαντούχος χειρούργος ο οποίος έχει μολυνθεί με τον ισπανικό ιό, έχει γίνει βαμπύρ. Από τη μία, σαν σωτήρας ψάχνει για να βρει τη θεραπεία και το αντίδοτο για να σώσει την πόλη, και από την άλλη, σαν κατάρα είναι καταδικασμένος να τρώει τους ασθενείς του για να επιβιώσει. Στις 5 Ιουνίου κυκλοφορεί το Vampyr για το PlayStation 4, το Xbox One και το PC, ενώ την ίδια ημέρα κυκλοφορούν τα BlazBlue και Warhammer. Δύο μέρες αργότερα κυκλοφορεί το MotoGP 18 στις 7 Ιουνίου για το Xbox One και το PC, ενώ στις 12 Ιουνίου κυκλοφορεί το Jurassic World Evolution για PlayStation 4, Xbox One και PC. Την ίδια ημέρα στις 12 του μηνός κυκλοφορεί το Super Bomberman, στις 15 το Lenko The Incredibles, στις 19 το The Lost Child και στις 22 το Mario Tennis Access. Yes, Συνεχίζουμε με τις κυκλοφορίες του μήνα και στις 26 Ιουνίου κυκλοφορεί το YS8 Lacrimosa of Dana για το Nintendo Switch. Την ίδια ημέρα κυκλοφορεί το The Crew 2 για PlayStation 4, Xbox One και PC, ενώ στις 29 Ιουνίου κυκλοφορεί για το Nintendo Switch το Wolfenstein 2 The New Colossus. Το Crash Bandicoot SL Trilogy έρχεται και αυτό στις 29 Ιουνίου να κυκλοφορήσει μετά το PlayStation 4 και στο Xbox One, Nintendo Switch και PC. Στον φτωχό αυτό μήνα από κυκλοφορίες έρχονται να προσθεθούν και τα παιχνίδια που προσφέρουν οι εταιρείες με τις συνδρομητικές τους υπηρεσίες. Για τον μήνα Ιούνιο λοιπόν, το PlayStation με το Plus μας δίνει το XCOM 2 για το PlayStation 4, το Trials Fusion για το PlayStation 4, το Ghost Recon Future Soldier για το PlayStation 3, το Zombie Driver Complete Edition για το PlayStation 3, Squares και Atomic Ninjas για το PS Vita. Ενώ η Microsoft για το Xbox με την Gold υπηρεσία μας προσφέρει το Assassin's Creed Chronicles Russia από την 1η έως τις 30 Ιουνίου, το Smite από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, ενώ για το 360 τα παιχνίδια τα οποία μπορείτε να παίξετε και στο Xbox One με την υπηρεσία Backward Compatible είναι το Sonic & All Star Racing Transformer από την 1η έως τις 15 Ιουνίου και το LEGO Indiana Jones 2 από τις 16 Ιουνίου έως τις 30. Το πρόγραμμα της Epsilon 3 έχει ως εξής: EA Σαββάτο 9 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, Microsoft Κυριακή 10 του μηνός στις 11 η ώρα το βράδυ, Bethesda Δευτέρα 11 του μήνα στις 4.30 η ώρα τα μεσάνυχτα, Devolver Digital στις 6 η ώρα το πρωί, Square Enix στις 8 η ώρα το βράδυ και Ubisoft στις 11 η ώρα το βράδυ, με το ενδιαφέρον να έχει πέσει για όλους τους Έλληνες στο επόμενο Assassin's Creed που θα λάβει μέρος στην αρχαία Σπάρτη. Το ξημέρωμα Δευτέρας προς Τρίτη στις 1 η ώρα την θέση του στη σκηνή παίρνει το PC Gaming Show, ενώ από τη μεριά της η Sony μας έχει συνηθίσει στη γνωστή πια ώρα, η οποία είναι 4 η ώρα τα μεσάνυχτα. Την έκθεση κλείνει η Nintendo την Τρίτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε για να δείτε αυτό το βιντεάκι. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, επίσης κάντε μου ένα subscribe και μια κοινοποίηση. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλά και πολλά. Γεια σας.